Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ παρέα στην κουζίνα για άλλη μια φορά. Καλησπέρα σας, συγγνώμη. Είσαι χαρούμενος, εδώ κάνουμε ξανά συνταγές και συνεχίζουμε. Παιχνίδι στην κουζίνα νομίζω σήμερα. Παρέα στην κουζίνα λοιπόν με φρέσκες ιδέες, ναι, έτσι, σαλάτες. Με φρέσκες ιδέες δροσιστικές, έτσι. Καλοκαιρινές και να το πω διαιτητικές. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Ελαφριές ας το πω. Και καλεσμένο τον Κωνσταντίνο τον ξένο, ο οποίος θα είναι λίγο μαζί μας. Ακριβώς, ακριβώς. Έχω να μάθω δηλαδή από τους καλύτερους πλέον. Έτσι, έτσι θα γίνεις και θα δυνατήσεις ακόμα περισσότερο γιατί έχεις γίνει εντελώς fit, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πες τώρα όμως και τι έχουμε να δούμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία σαλάτα με φράουλες και θα φτιάξουμε και μια σαλάτα μιστά λαχανικά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά που χρειαζόμαστε λοιπόν για την πρώτη μας σαλάτα, παρακαλώ. Πράσινη σαλάτα λοιπόν με φράουλες και Γιώργο, χρειαζόμαστε ένα ματσάκι φρέσκια ρόκα. Κόκκινη σαλάτα. Μία πράσινη σαλάτα. 100 γραμμάρια σταμναγκάθι. Μισό ματσάκι φρέσκο δυόσμο. 100 γραμμάρια Φιλαδέλφια γιαούρτι. Τέλεια. Χρειαζόμαστε 80 γραμμάρια ζωμό λαχανικών. Και να σας πω και κάτι άλλο, χρειαζόμαστε και δύο μικρά ξερά κρεμμύδια. Και 30 μικρές φράουλες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είχαμε και 6 κουταλιές ελαιόλαδο. Τι θα λες για 4 κουταλιές λικέρ μαστίχας. Θα πω ναι, αρκεί να βάλουμε και λίγο φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι. Εντάξει, το έχουμε εδώ. Ναι, το είδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Όσο εγώ έχω πλύνει πάρα πολύ καλά τις φράουλες μου. Και πολύ καλά έκανες. Και σιγά σιγά θα αφαιρώ. Κατά αυτόν τον τρόπο το κοτσανάκι και μετά θα τις κόψω στα τέσσερα. Δώσε μου αν θες το μικρό το μπολ. Αυτό εδώ. Ναι. Θέλω λοιπόν να πάρεις σταμναγκάθι, ρόκα, την πράσινη και την κόκκινη σαλάτα και να αρχίσεις να κόβεις. Θυμάσαι πως έχουμε μάθει. Ναι. Με τα χέρια μας σε μικρά κομμάτια. Όσο το κάνεις εσύ αυτό, εγώ κόβω τις φράουλες και τις τοποθετώ εδώ στο μπολ και στη συνέχεια θα τις κόψω στα τέσσερα κομμάτια. Τα έχουμε πλύνει πολύ καλά τα λαχανικά μας. Για πες, έφτιαξες τίποτα καλό τελευταία? Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι έφτιαξα, γιατί σε πήρε και τηλέφωνο έντρομος για να με βοηθήσεις. Σηκωταριά, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι πάει. Είναι... Τηλεφωνικές συνταγές. Πριν κάποιες εβδομάδες. Να κάνεις τέτοιο βρεσί, Αλέξανδρε. Τηλεφωνική γραμμή. Πώς παίρνουν και ρωτάνε για τα ζώδια. Να κάνεις αυτό. Να σε παίρνουν τηλέφωνο και να λένε θέλω να φτιάξω κρυθαράκι. Ωραία, καλό, βοηθήστε με. Γιατί θα το κάνουμε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όσο καθαρίζουν φράουλες, κάνουμε. Τι χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, παρακαλώ. Τον Αλέξανδρο τα ήθελα. Ο ίδιος, παρακαλώ, τι θέλετε. Αλέξανδρε, μου θέλω να φτιάξω μία σηκωταριά. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Αυτό ακριβώς. Την έχω τυλιγμένη σε ένα χαρτί από το κρεοπωλείο. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Και τι, θα τη φτιάξει την κατσαρόλα στη γάστρα που θα τη βρει, θα την κάνει. Στη γάστρα τη φτιάξαμε. Ελά, στη σκοταριά τώρα πάμε να δούμε τι φράουλες. Στη γάστρα τη φτιάξαμε με την τηλεφωνική παρέμβαση του Αλέξανδρου. Λοιπόν, ναι, αλλά ξέρεις όμως τι μπορείς να κάνεις. Εφόσον δεν έχουμε τηλεφωνική γραμμή, μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο εύκολο εδώ οι φίλοι που μας βλέπουν. Ω, καταπληκτική πάσα. Ξέρεις τι είναι, έλα, για πες, τι θα κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, www.megatv.com, κάθετος παρέα στην κουζίνα. Νομίζω ότι την ξέρετε πια την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις συνταγές, τις συμβουλές του Αλέξανδρου, τα μυστικά. Τα πάντα. Το blog μας μπορεί να μας γράψετε σωστά. Ό,τι θέλετε, αρνητικά, θετικά, γιατί όχι. Όχι, θετικά να γράψετε. Το κατάλαβα. Λοιπόν, καθαρίζω τις φράουλες και είναι μια σαλάτα λίγο περίεργη γιατί χρησιμοποιώ λικέρ μαστίχας. Εντάξει, το λικέρ μαστίχας μπορεί να το βρούμε και στο σούπερ μάρκετ. Εδώ θες να βάζω και το κοτσανάκι, όχι. Ποιο, της ροκάς. Ναι. Μπορείς να βάλεις λίγο γιατί πικρίζει λίγο, ναι, αλλά εμένα μ' αρέσει σε αντίθεση μαζί με την φράουλα. Αν δεν σε αρέσει εσένα μπορείς να μην το βάλεις. Όπως βλέπεις... Είναι πολλά μωρέ αυτά τα λαχανικά. Τι θα κάνω, θα κάνω πολύ ώρα να τα κάνω. Δεν πειράζει. Δεν θα κάνεις όλα τώρα εδώ. Εντάξει, θα κάνεις μερικά. Άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Αν έχουμε μικρή φράουλα, την κόβουμε στα δύο. Εντάξει. Ναι. Αν έχουμε μια μεγάλη φράουλα, όπως είναι αυτή εδώ, την κόβουμε στα τέσσερα. Τέλεια. Έχω κόψει λοιπόν τις φράουλες εδώ. Και θα βάλω ρίχνω μέσα. Και δυόσμο εδώ. Όχι, ο δυόσμο είναι για να μπει μέσα στις φράουλες. Έβαλα, θέλω να σου πω την τρία φιλαράκια, δεν σε πειράζει. Έρα να δεις, προσθέτουμε λοιπόν εδώ λικέρ μαστίχας. Και λίγο ψιλοκομμένο δυόσμο, τον οποίο θα πάρω τώρα εγώ, θα μου δώσεις λίγο, να τον ψιλοκόψω να το βάλουμε μέσα. Μερικά φιλαράκια. Έτσι. Και θα το ψιλοκόψουμε, θα μπουν στις φράουλες. Καλό είναι τις φράουλες να τις αφήσετε να μαριναριστούν μέσα στο λικέρ με το δυόσμο, τουλάχιστον για ένα δεκάλεπτο. Είναι ωραίο. Mm-hmm. Έτσι ώστε να πάρουν τη γεύση όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε όπως βλέπεις εδώ το δυόσμο τον φρέσκο και το βάζω μαζί με τις φράουλες. Και με ένα κουτάλι θα ανακατέψουμε καλά. Μην ξεγελαστείτε και επειδή καμιά φορά μπορεί να φτιάξετε κανένα γλυκό με φράουλες και λικέρ, βάλετε ζάχαρη μέσα. Σαλάτα φτιάχνουμε. Ναι. Ρίχνουμε το δυόσμο και όπως βλέπεις ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Αυτό τι σημαίνει, το λικέρ θα πάει παντού, θα απορροφηθεί από τις φράουλες, ναι, και ο δυόσμος, όπως θα βραχεί από το λικέρ, θα βγάλει όλη τη μυρωδιά. Εσύ ταυτόχρονα ψιλοκόβεις τις σαλάτες. Ναι, ναι.
Νομίζω ότι είσαι ok για να φτιάξουμε ένα πιάτο που θέλουμε. Ναι. Αυτό το αφήνουμε λοιπόν να γίνεται. Η σαλάτη μας είναι έτοιμη. Και όσο εγώ θα πρέπει να κόψω λίγο το ξερό μου κρεμμύδι σε μικρές ροδέλες, θέλω εσύ να βάλεις μέσα στο μίξερ εδώ. Ναι. 100 γραμμάρια Φιλαδέλφια με γιαούρτι. Ωραία. Εντάξει, η μισή συσκευασία δηλαδή. Βάζουμε. Ακριβώς. Και θα βάλεις το ζωμό, λίγο λευκό πιπέρι και θα το ανακατέψεις πάρα πολύ καλά. Όσο κάνεις εσύ αυτό, εγώ θα κόψω σε ροδέλες το κρεμμύδι, το οποίο θα το βάλω στη σαλάτα μέσα την οποία έχεις κόψει εσύ στο μπολ. Θες βοήθεια? Όχι, θέλω απλώς ένα κουτάλι. Ωραία, βάζεις το μισό έτσι, 100 γραμμάρια. Λοιπόν, θα φτιάξουμε πολύ ωραίες συνταγές από εδώ και πέρα και μέχρι το καλοκαίρι. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας, όπως σας είπαμε και πριν, ο Κωνσταντίνος ο Ξένος, ο οποίος θα μας, σε κάθε εκπομπή θα μας λέει ωραία tips και διάφορα πράγματα για δίαιτα, διατροφικά, μυστικά δηλαδή. Ακριβώς. Ψιλοκόβω λοιπόν έτσι σε ροδέλες το κρεμμύδι μου και όπως το έχω κόψει, την ώρα που το βάζω μέσα σαλάτα, θέλω να το δεις αυτό, κοίτα, την ώρα που το πιάνω και το βάζω, κοιτάξτε καλά τα χέρια μου, αυτό που κάνω είναι, το κάνω κατά αυτόν τον τρόπο έτσι, για να διαλυθεί και να πάει παντού. Λοιπόν, έχω βάλει το τυρί. Το τυρί, μπράβο, την βάζω το τώρα τυρί, το ζωμό. Το ζωμό. Και θέλω να βάλεις... Και παίρνω και το λευκό πιπέρι. Μπράβο, εντάξει. Και θέλω να βάλεις και 2 με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Ωραία. Σας βάζω εγώ. Φτάνει τόσο πιπεράκι νομίζω. Ναι, ναι. Μία. 2 με 3 κουταλιές. Για ρίξε και την τρίτη. Εντάξει. Και να ξεκινήσει. Και αυτό εδώ, το ανακατεύεις καλά. Και θα γίνει μια ωραία έτσι, θα έλεγα, υδαρή σάλτσα η οποία θα μπει μέσα στη, έλα, στη σαλάτα μας. Τι έχεις? Ναι. Ένα, δύο, τρία. Έφυγε. Τέλεια. Γκάζωσα. Λοιπόν. Για να σε δω. Αυτό τελείωσε. Το βάζουμε πίσω. Αρχίζω και κλαίω από τα κρεμμύδια που έκοψα. Και όπως είναι, το ρίχνουμε εδώ. Και πότε τρώμε? Αυτό φυσικά είναι για περισσότερη ποσότητα. Τώρα έχω βάλει λιγότερη και οι κουτάλες λοιπόν που έκανες έτσι. Είναι ανακατεύουμε τη σαλάτα. Και αν έχουν περάσει όπως είπαμε 10 λεπτά, μπορεί και ένα τέταρτο, έχουμε τις φράουλες μας που είναι με το δυόσμο και το λικέρ και μας. Και τις ρίχνουμε. Και τις ρίχνουμε μέσα. Και είναι μια καταπληκτική σαλάτα. Ακριβώς. Φράουλα. Ανακατεύουμε πολύ καλά και σερβίρουμε λοιπόν σε ένα πιάτο. Δώσε μου ένα πιάτο για να σερβίρουμε λίγο. Μυρίζεις τη μαστίχα τι ωραία που είναι. Ασυνήθιστο πιάτο αυτό, Αλέξα. Λίγο διαφορετικό και πολύ ελαφρύ. Γιατί δεν το λες φρουτοσαλάτα? Όχι, δεν είναι φρουτοσαλάτα. Φρουτοσαλάτα είναι με πολλά φρούτα. Εδώ έχουμε μόνο φράουλες. Και όπως είναι, μπορείς να βάλεις και μερικές φράουλες από πάνω. Λοιπόν, βάλ το εδώ. Έτοιμο. Λοιπόν, τώρα θα μαζέψουμε, φίλε. Ναι. Θα ετοιμάσουμε λαχανικά. Έχουμε εδώ πιπεριές, μελιτζάνες, διάφορα κολοκυθάκια. Και θα κάνουμε φυσικά μια σαλάτα με πιστά λαχανικά και θα υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο τον Ξένο. Για πάμε.